Ομήρου Ιλιάδα, Ραψοδία Ωμέγα. Λύθηκε η σύναξη, στα γρήγορα καράβια του Τασκέρι πίσω γυρνάει σκορπώντας και όλοι τους το δείπνο να χαρούνε και το γλυκό τον ύπνο εγνιάζουνταν. Μόνο ο Αχιλλέας θρηνούσε το σύντροφό του αναθυμάμενος και ουδέ καθόλου ο ύπνος ο παντοδαμαστής τον έπιανε, μον γύρνα εδώ θεκήθε αναθυβάνοντας του Πάτροκλου την Αντριγιά, την Νιώτη, τα όσα κι οι δυο μαζί αντραγάθησαν, τα όσα μαζί ετραβήξαν μέσα σε τόσα ανδροπαλέματα και κύματα αγριεμένα. Τούτα στο νου του εκλωθογύριζε και αστέρευτα θρηνούσε, πα στο πλευρό τη μια κοιτάμενος, τα νάσκελα την άλλη απίστομα. Και κάποτε πετιόταν ξάφνου ολόρθος και στο γυαλότρο γύρνα εξέφρενος. Κι κάθε αυγή, το κύμα και το ακρογιάλι γύρω ως φώτιζε, τον έβρισκε στο πόδι. Τότε με μια στο αμάξι του έζευε τα γρήγορα λογά του, τον Έκτορα ξοπίσω δένοντας στη γη να δολοσούρνει. Και τρεις φορές το γύρο στούκανε στου Πάτροκλου το μνήμα, γύριζε πίσω στο καλύβι του. Και αυτόν τον παρατούσε στο ογκουρνιακτό απλωτό ταπίστωμα. Μα το κορμί του βλάβος δεν άφηνε κανένα ο Απόλλωνας να πάθει. Τον πονούσε νεκρός κι ας ήταν. Με το λόχρυσο σκουτάρι του τρογύρα τον σκέπαζε όλο, ως τον βολόσουρνε μην ξεδαρθεί στο χώμα. Έτσι ο Αχιλλέας με λύσα εντρόπιαζε τον Έκτορα το θείο. Όμως θωρώντας τον η αθάνατη θεή τον σπλαχνιζόνταν και τον αργοφωνιά τον άγρυπνο να του τον κλέψει εσπρόχναν. Οι άλλοι θεοί το θέλαν όλοι τους, μονάχα ο Ποσειδώνας και η Ήρα μαζί τους αντιμάχουνταν και η Γλαυκομάτα κόρη που από εξαρχής ως τώρα διάκοπα την Άγια Τρία μισούσαν και το λαό της και το ρήγα της, απ' αφορμή του Πάρη, τις δυο θεές που καταφρόνεσε σαν ήρθαν στο μαντρί του και εκείνη ετοίμησε που του άναψε λαχτάρα φαρμακούσα. Μα όταν περνώντας μέρες 11 ξημέρωσε και πάλε, μίλησε τότε στους αθάνατους ο Απόλλωνας ο Φίβος. Θεοί κακόπραγοι και ανέσπλαχνοι. Ποτέ μεριά Βοδύσσια στη χάρη σας δεν έκαψε ο Έκτορας, ποτέ μεριά από γίδια. Και τώρα πια νεκρός που κοίταται, δε βάσταξε η καρδιά σας να τον γλιτώσετε, η γυναίκα του να τον ειδεί και ο γιος του και ο Γεροπρίαμος και η μητέρα του και οι Τρώες που θα τον καίγαν στις φλόγες πάνω και θα του έκαναν και τιμημένο ξόδι. Το έχετε κάλιο να συντρέχετε τον άσπλαχνο Αχιλλέα που είναι η καρδιά του πάντα μέρο της τα στήθη. Κι ο νους του γεμάτος αδικιά και η γνώμη του σκληρή καθώς του λιόντα που η γάβρη του τον σπρώχνει δύναμη και υπέρφανη καρδιά του στου κόσμου τα κοπάδια πέφτοντας να φάει και να χορτάσει. Παρόμοια κι ο Αχιλλέας συμπόνεση καμιά δεν έχει, μήτε ντροπή που αλίστον που την έχασε, χαράστον που την έχει. Θαρώ να χάσει κι άλλος έτυχε και πιο ακριβό δικό του για απ' την κοιλιά την ίδια αδέρφη του για και παιδί του ακόμα. Κι αφού τον έκλαψε και δάρθηκε, σωπαίνει και μερώνει και οι μοίρες στην καρδιά στον άνθρωπο βασταγερή τη δώσαν. Όμως αυτός το θείο τον Έκτορα σαν πήρε τη ζωή του, δεμένο πίσω από το αμάξι του, στο ακράνι του το μνήμα τον βολοσούρνη. Τέτοιο φέρσιμο δε θα βγει σε καλό του. Μην πέσει στη δικιά μας όργητα με όσην Ανδριά κι αν έχει και ό,τι ντροπιάζει αυτός μανιάζοντας ανέψυχο είναι χώμα. Θυμόγιο ματίχιον ο βράχιον του μίλησε Ήρα τότε. Τι λόγια αυτά είναι ασημοδόξαρε, μιλάς με τα σωστά σου. Το ίδιο τιμάται με τον Έκτορα τον Αχιλλέα, κι ας ήταν θνητός ο πρώτος και σε βίζαξε θνητής γυναίκας γάλα. Όμως θεά είναι αυτή που γέννησε τον Αχιλλέα, κι ατί μου μέγνια μεγάλη την ανάστησα και σε θνητό τη δίνω γυναίκα τον Πηλέα που αγάπησαν όλοι θεοί περίσσια. Κι όλοι είστε γη θεοί στο γάμο του και εσύ μαζί γλεντούσες με την κιθάρα, πάντα σου άπιστε και τον κακό να κράνει. Γυρνώντας τότε ο Δίας της μίλησεν ο Νέφελος στη βάχτης. «Ήρα, δε θέλω τους αθάνατους καθόλου να αποπέρνεις. Ίδια τιμή στους δυο δε δίνουμε. Μα και ο Έκτορας από όλους στην Τρία που ζούνε την αγάπη μας την πιο τρανή είχε πάντα και τη δικιά μου. Πάντα γνιάζονταν να μου προσφέρει δώρα. Και από το βωμό μου τα χαρίσματα ποτέ τους δεν ελείπαν οι κνήσακοι σπονδές. Τι οι αθάνατοι δε λάχαμε άλλη χάρη». Μ' αλήθεια την κλεψιά σ' αφήσουμε, τη βολετό δεν είναι κρυφά από τον Αχιλλέα να αρπάξουμε τον Έκτορα το γάβρο. Τη παραστέχει η μάνα του άγρυπνη μέρα και νύχτα πάντα. Μόνο Θεός κανείς να φώναζε τη θέτει εδώ να μου έρθει για να της πω ένα λόγο φρόνιμο και έτσι ο Αχιλλέας να πάρει δώρα από τον Πρίαμο και τον Έκτορα να τον γυρίσει πίσω. Αυτά είπε για νεμόποδήριδα χυμάει μάντα το φόρα και αυτή στη Σαμοθράκη ανάμεσα και στην απόγκρεμη Ήμπρο πηδάει στο πέλαο και αντιλάλησε το μαύρο κύμα γύρα. Και στο βυθό με μια σε βούτυξε, σαν αγκιστριού βαρύδι που περασμένο από το κέρατο βοδιού καλοθρεμένου κάτω βουτάει να φέρει θάνατο στα λιμασμένα ψάρια.
Μες στο βαθύ το σπήλιο αντάμωσε τη θέτη και τρογύρα οι άλλες θεές του πέλαου κάθονταν και εκείνη αναμεσό τους θρυνούσε για το γιο τον άψεγο που η μοίρα να πεθάνει στην τρία τη χωματούσα του γράφε μακριά από την πατρίδα. Και η ήριδα εστάθη η γοργοπόδαρη κοντά της και της είπε «Για σηκωθέτη, ο Δίας σε φώναξε που είναι οι βουλές του αιώνιες». Και τότε η θέτη χιοναστράγαλη γυρνάει και απειλογέται. Σαν τι με θέλει ο τρανοδύναμος Θεός. Εγώ δηλιάζω με άλλους να σμίγω τώρα θάνατους, αν είπε ότι έχω πίκρα. Ωστόσο λέω να πάω, και ο λόγος του θα γίνει όποιος και να είναι. Όσοι με αυτά οι θεάοι πανέμνοστοι, παίρνει φοράει μια σκέπη μαύρη, σκουτί πιο σκοτεινόχρωμο στον κόσμο δεν εστάθη. Και παίρνει δρόμο και η ανεμόποδη γοργή τραβούσε λύρη μπροστά και ολόγυρά τους άνοιγε τη θάλασσα στο κύμα. Κι ως το γυαλό ανεβήκαν, τράβηξαν ψηλά κατά τα ουράνια και γιανταμώσαν το βροντόλαλο του Κρόνου Υιό και γύρα τους ανεώνιους τρεις μακάριστους θεούς συγκαθισμένους. Κι εκείνη, ως η Αθηνά τραβήχτηκε, στο πλάι του Δία καθίζει και η Ήρα χρυσό πανόριο απίθωσε στο χέρι της ποτήρι με λόγια πρόσχαρα και η Θέτιδα το δίνει πίσω ως ήπιε. Και τότε ο Κύρης των αθάνατων και των θνητών της κάνει. Ήρθες λοιπόν θεά στον Όλυμπο και ας σε συμπνίγει ο πόνος, βαθιά κι ας νιώθεις πίκρα βάσταχτη. Καλά κι εγώ το ξέρω. Μα κι έτσι θα σου πω τι μ' έκανε να σε φωνάξω να έρθεις. 9 παν μέρες τώρα πούστησαν για το κορμί του Εχτόρου και για το γιο σου αμάχια θάνατη τον Καστροπολεμίτη και τον Αργοφωνιά τον Άγρυπνο να του τον κλέψεις πρόχνουν. Μα εγώ τη δόξα τούτη εκράτησα να μείνει του Αχιλλέα, τι την αγάπη και το σέβα σου για πάντα θέλω να έχω. Δράμε λοιπόν στο ασχέρι γρήγορα και μείνησε του γιού σου, πες του, οι θεοί μαζί του εθύμωσαν και εγώ βαριά χωλιάζω περίσσια από όλους τους αθάνατους, τι απάστη μανιτά του κρατάει τον Έκτορα μπροστάρμενα και δεν τον δίνει πίσω. Μπορεί να με ντραπεί τον Έκτορα να πει να λευτερώσει. Κι εγώ στον Πρίαμο τον Ανδρόκαρδο την ήριδα θα στείλω, στον Αχαιόν να δράμει τάρμενα και του Αχιλλέα με δώρα περίσσια την ψυχή μερώνοντας το γιο του να λυτρώσει. Είπε κι η θέτη χιοναστράγαλη γρικάει την προσταγή του και τις κορφές του Ολύμπου αφήνοντας να κατεβαίνει επίρε και στο καλύβι φτάνει γρήγορα του γιού της και τον βρίσκει βαριά που στέναζε και γύρα του με βιάση σύντροφή του πηγαίνουν ορχόνταν ετοιμάζοντας πουρνό πουρνό να φάνε και στο καλύβι είχαν παχιόμαλο τρανό κρυάρι σφάξει. Και η σεβαστή του η μάνα εκάθισε κοντά του στο πλευρό του το χέρι απλώνει και τον χάιδεψε και αυτά του λέει τα λόγια. Ως πότε γέ μου θα πικραίνεσαι και θα χτυπιέσαι, ως πότε τα σωθικά σου θα σπαράζονται, κι ουδέ ψωμιού θυμάσαι κι ουδέ φιλιού, γλυκό το αγκάλιασμα να σμίξεις με γυναίκα, γιατί καιρός πολύς δε σου μείνε πια να μου ζήσεις, κι όλα δίπλα σου η μοίρα, η τρανοδύναμη και ο χάρος παραστέκουν. Μονάκουσέ με τώρα, μήνυμα σου φέρνω από το Δία. Μαζί σου λέει οι θεοί πως θύμωσαν και αυτός βαριά χωλιάζει, περίσσει από όλους τους αθάνατους, τι πας τη μάνητά σου, κρατάς τον Έκτορα μπροστάρμενα και δεν τον δίνεις πίσω. Δώσ' τον λοιπόν και το ξαγόρασμα προσδέξου του κορμιού του. Τότε ο Αχιλλέας ο γοργοπόδαρος γυρνάει και απειλογέται. Καλά, την ξαγοράς μου φέρουνε και τον νεκρό ας τον πάρουν, μια κι έτσι ορίζει ο ρίγας του Όλυμπου που το καλό μου θέλει. Αυτά κουβέντιαζαν μπροστάρμενα τα συναγμένα οι δυο τους, γιος και μητέρα, και ανεμάρπαστα περίσσια λόγια λάζαν. Την Ήρη ωστόσο Δίασε πρόσταξε να πάει στην Τρία την Άγια. Ήριδα ομρός μη στέκης, του Όλυμπου παράτα το παλάτι, και στον τρανό τον Πρίαμο μήνυσε μέσα στις Τρία στο κάστρο, στον Αχαιόν να δράμει τάρμενα και του Αχιλλέα με δώρα περίσσια την ψυχή μερώνοντας το γιο του να λυτρώσει. Αυτός μονάχος δίχως σύντροφο κανένα τρώα και μόνο έναν διαλάλι ασπάρι γέροντα να κυβερνάει τις μούλες και το καρότσι το καλότροχο και το νεκρό να φέρει που σκότωσε ο Αχιλλέας ο Ανδρόψυχος στο κάστρο πίσω πάλε. Μηδέν να βάλει ο νους του θάνατο να μη σκιαχτεί καθόλου. Τι πες του, τον Ερμή θα στείλουμε για να έχει συνευγάλτη που θα τον πάει το δρόμο δείχνοντας ως του Αχιλλέα την πόρτα. Και σύντας του Αχιλλέα του Ανδρόκαρδου τον πάσει το καλύβι, μήτε κι ατός του με τα χέρια του θα τον σκοτώσει, μήτε κι άλλον θα αφήσει. Τι ούτε αστόχαστος ούτε άμυαλος λογέται, αν όμως ούτε. Τον ηκέτη του θα σεβαστεί περίσσια. Αυτά είπε και ανεμόποδήριδα χυμάει μαντατοφόρα. Κι ως έφτασε στου Πρίαμου ρίκησε φωνές και μυρολόγια. Η γη καθόνταν στον αυλόγυρο, στον κύρι του στρογύρα, με τα σκουτιά απ' τα δάκρυα μουσκεμα,
και ο γέροντας στη μέση κουκουλωμένος με στην κάπα του σφιχτά και απάνω θέτου λάσπη πολύ χυμένην έβλεπε στην κεφαλή στο σβέρκο που ατός το γέροντας εσόριασε μες στην αυλή ως κυλούνταν. Στις κάμαρες τρογύρα οι κόρες του κινήφες του εθρυνούσαν όλους εκείνους μνημονεύοντας περίσχοι και αντριωμένοι που πέσαν από χέρια αργήτικα και τη ζωή τους χάσαν. Και εκείνη με του δία το μήνυμα στον Πρίαμο δίπλα εστάθη μιλώντας του σιγά και σύγκορμος να τρέμει αυτός αρχίζει. Μη σκιάζεσαι σπορά του δάρδανου, κουράγιο Πρίαμε κάμε, κακό κανένα δε στο χάζομαι για σένα εδώ που φτάνω, μον θέλω το καλό σου. Μήνυμα τώρα από το δία σου φέρνω, που ας είναι αλάρχα, όμως σε γνιάζεται και σε ψυχοπονιέται. Ο ρήγας του Όλυμπου τον Έκτορα μηνά σου να λυτρώσεις, με δώρα του Αχιλέα μερώνοντας τα μανιασμένα σπλάχνα. Εσύ μονάχος, δίχως σύντροφο κανένα τρώα, και μόνο έναν διαλάλη πάρε γέροντα να κυβερνάει τις μούλες και το καρότσι το καλότροχο και το νεκρό να φέρει που σκότωσε ο Αχιλέας ο αντρόψυγος στο κάστρο πίσω πάλε. Μηδέ να βάλει ο νου σου θάνατο να μη σκιαχτείς καθόλου. Διος μου είπε τον Ερμή θα στείλουμε για να έχει συνευγάλτη που θα σε πάει το δρόμο δείχνοντας ως του Αχιλέα την πόρτα. Και σύντας του Αχιλέα του Ανδρόκαρδου σε βάσει το καλύβι, μήτε και ατός του με τα χέρια του θα σε σκοτώσει, μήτε και άλλον θα αφήσει. Τι ούτε αστόχαστος ούτε άμυαλος λογέται, αν όμως ούτε, τον ηκέτη του θα σεβαστεί περίσσια. Σαν είπα αυτά η γοργό ποδήριδα μισεύει πίσω πάλι, και αυτός τους γιους του το καλότροχο καρότσι με τις μούλες να του ετοιμάσουν λέει, και απάνω του να δέσουν το κασόνι. Και εκείνος το κελάρι τράβηξε το μόσκο μυρισμένο, το κέδρινο, το αψιλοτάβανο με τα περίσσια πλούτη, και στην εκάβη τη γυναίκα του μιλάει φωνάζοντάς τη. Μάντα το φόρος από τον Όλυμπο μου ήρθα από το Δία καλή μου, στον Αχαιώνα δράμω τ' άρμενα, και του Αχιλέα με δώρα περίσσια την ψυχή μερώνοντας το γιο μας να λυτρώσω. Μονέλα τώρα, πες τη γνώμη σου, σαν πως το βλέπει ο νου σου. Και με τον ίδιο αλήθεια ακράτητα καρδιά και νους με σπρώχνουν εκεί να δράμω στα λιμέρια τους στα αργήτικα καράβια. Αυτά είπε, όμως εκείνη ξέσπασε σε θρήνο και αποκρίθη. Όχου μου η γνώση σου, τι να έγινε για αυτή που πριν περίσσια κι όσοι από σένα εδώ αφεντεύονται και οι ξένοι σε δοξάζαν. Πώς το μπορείς να πας μονάχος σου στα αργήτικα καράβια, τον άντρα να αντικρίσεις που άμετρους και ψυχωμένους γιους σου σου χάλασε. Καρδιά από σίδερο στα στήθια αλήθεια κλείνεις. Και αν πέσεις τώρα εσύ στα χέρια του και σε αντικρίσει ο μπρος του, ο άπιστος τούτος και σκληρόψυχος, μη δε σπλαχνιά θα νιώσει, μη δε ντροπή για σε. Καλύτερα καθούμενοι στο σπίτι μακριά θε να τον κλαίμε. Τούκλωσε τέτοια η σκληρή του η μοίρα από τη μέρα που τον γέννησα, σαν πρόβαλε στον κόσμο να τον εφάν σκυλιά γοργόποδα μακριά από τους γονιούς του, όξω από την πόρτα ανδρός ανέσπλαχνου, το σκότι του πουνάχα, με δαγκονιές βαθιές να τόθρωγα, να πάρω το αίμα πίσω του γιού μου καν. Τι δένε δίλιασε την ώρα του χαμού του, μον στάθη ο μπρός του διαφεντεύοντας τους τρώες και τις τροάδες τις λιγερές, και μήτε πούβαλε φεβιό και φόβο νους του. Και ο Θεοπρόσωπος ο γέροντας απειλογήθη τότε. Μη με αμποδάς να φύγω ως θέλωτο και μη μου γίνεσαι όρνιο μέσα στο σπίτι κακοσήμαδο. Τη γνώμη δε μου αλλάζεις. Και αν άλλος μου φέρνε το μήνυμα θνητός κανείς από όσους με τα θυμιάματα μαντεύονται για με τα ζώα που σφάζουν, πως είναι ψέματα θα το έλεγα και θα τραβούσα χέρι. Μα τώρα ήταν Θεός που αγρίκησα και αντίκρισα μπροστά μου. Θα πάω λοιπόν, του ανέμου ο λόγος μου δεν θα χαθεί. Κι αν ίσως των Δαναών τα πλοία μου μέλετε να σκοτωθώ, μακάρι, στην αγκαλιά μονάχα να πέρνα το γιο μου και ο Αχιλέας την ίδια τη στιγμίας με σκότωνε σαν μια χορτά σωθρίνο. Είπε και από τις κασέλες σήκωσε τα οριόπλουμα καπάκια και βγάζει πρώτα εκεί θε 12 πεντάμορφα κυλίμια, κάπες μονές διαλέγει 12 σκεπάσματα λατώσα και 12 φλοκάτες όμορφες χιτώνες άλλους τόσους. Με τα χρυσάφι 10 τάλαντα ζυγιάζει και χωρίζει και 2 τρυπόδια που στραφτάλιζαν και 4 λεβέτια. Στερνά μια νόρια κούπα διάλεξε που του είχαν οι θρακιώτες χαρίσει 2 στρανό στη χώρα του σαν πήγε από κρυσάρις. Μη δε και αυτή λυπήθη ο γέροντας στο αρχοντικό του μέσα το γιο του να λυτρώσει θέλοντας. Και απ' την αυλή του διώχνει όλους μετά τους τρώες και με άσχημα τους αποπέρνει λόγια. Όξο κορμιά χαμένα, αδιάντροποι, δεν έχετε να κλαίτε κι εσείς στα σπίτια σας, μον μου ήρθατε για να με φαρμακώστε. Λέτε δε φτάνουνε τα βάσανα που μου είχε ο Δίας σταλμένα, το γιο να χάσω τον καλύτερο. Μα ωστόσο θα το νιώστε κι εσείς, τι οι αργίτες τώρα που λείψεν εκείνος, δίχως άλλο θα σας σκοτώνουν πιο ανεμπόδιστα. Μα εγώ ας γινόταν Θεέ μου πριν αντικρίσω προς τα μάτια μου το κάστρο να πατιέται, για απ' άκρη ως άκρη να κουρσέρετε,
να βρίσκομαι στον Άδη. Είπε και με ραβδί διασκόρπιζε τον κόσμο. Εκείνοι εφήγαν μπροστά στο γέροντα που εδιάζονταν και αυτός τους γιους του τότε φωνάζει αράθυμος, τον Έλενο, το βροντερό πολίτη, τον Πάμονα και τον Αντίφωνο, το Δίφοβο, τον Πάρη και τον Υπόθωο, τον Αγάθωνα, το Δίο, τον Ανδριωμένο. Και τους εννιά του γιους ο γέροντας μαλώνοντας προστάζει. Παιδιά χαμένα και αφιλότιμα, βοηθάτε τώρα. Αχ, νάταν μπροστά καράβια, αντί στον Έκτορα να είχαν εσάς σκοτώσει. Όχου με μένα του Βαριόμηρου, τους πιο ανδριωμένους είχα γεννήσει γιους τους Τρώες ανάμεσα και δεν μου απομεινε ένας. Σκοτώθηκε και ο Ισόθεος Μίστορας και ο Ανδρόκαρδος Τροήλος και ο Μέγας Έκτορας που φάνταζε Θεός τους άνδρες μέσα και μια ζενός Θεού το γέννημα και όχι θνητού πως ήταν. Τούτοι χαλάστηκαν στον πόλεμο και μείναν οι χαμένοι χορευταράδες ψεύτες όλοι τους στους χοροπίδους πρώτοι αξίοι μονάχα τα αρνοκάτσικα των άλλων τρώων αρπάζουν. Τι στέκεστε έτσι και δεν πιάνετε το κάρο να ετοιμάστε και απάνω τούτα να φορτώσετε να μπούμε πια στο δρόμο. Έτσι μιλάει για αυτοί τον κύρι τους που εφώναζε σκιαχτήκαν και οξοτραβήξαν το καλότροχο πεντάμορφο καινούριο καρότσι για τις μούλες και έδεσαν απάνω το κασόνι. Τον πιξαρένιο αυτής κατέβασαν αφαλωτό ζυγό τους που στο καρφί ψηλά ανακρέμουνταν με τα καλά κρικέλια. Βγάζουν μαζί και τα ζυγόλουρα, πήχε σε νιά το μάκρος και το ζυγό στο καλοκάμο το τιμόνι εβάλαν πάνω στην άκρα νάκρα ομρός και πέρασαν τον γρίκο απά στη σφίνα και δέσαν τα λουριά δεξόζαρβα πά στο κλειδί τρεις γύρους. Και αφού στην άκρα τα σφιχτόδεσαν, τα σφίξαν στο γλωσσίδι. Μετά το δυο σε βγάλαν το άμετρο, την ξαγορά του Εκτόρου από το κελάρι και το στίβαξαν στο τορνευτό καρότσι και τις γερές τις ατσαλόνιχες με βιάστιες έβαν μούλες, δώρο ακριβό, η μισή που κάποτε στον Πρίαμο το χαρίσαν. Και δέσαν στο ζυγό κετάλογα που ο γέροντας ατός του στο τορνευτό παχνί τα τάγιζε δυο ακριβό δικό του. Έτσι γνιαζόνταν για το ζέψιμο μέσα στο αψηλό παλάτι ο γεροπρίαμος και ο διαλάλης του και οι δυο τους μυαλωμένοι. Είχε κάβει τότε εκεί του ζύγωσε με μαραμένα σπλάχνα κρατώντας το δεξί το χέρι της μαλαματένια κούπα σπονδές να κάνουν με γλυκόπιο το κρασί πριν χου κινήσουν. Στάθη λοιπόν ομπρός στα λόγατα και αυτά μιλάει και κραίνει. Στο Δία Πατέρα πάρε πρόσφερε σπονδί και ευχή σου να έρθεις γερός από τους οχτρούς στο σπίτι σου. Μια και η καρδιά σου τόσο στον Δαναών σε σπρώχνει τάρμενα, χωρίς εγώ να θέλω. Ευχή σου καν στο μαυρό σύγνεφο το Δία, που απ' αστινίδα θρονιάζει και αγναντεύει αλάκερη την ξακουσμένη τρία, και για σημάδι ζήτα γρήγορο μαντάτορά του, το όρνιο το πιο ακριβό του, με τη δύναμη την πιο τρανή, να σου έρθει δεξιά μεριά, πως πια τα μάτια σου το ειδούν, για τα καράβια των Δαναών να φύγεις ξέθαρο στον γόργαλο γατάδων. Ο Δίας αν όμως ο βροντόλαλος δικό του από κρυσάρι δεν πει να στείλει, εγώ θα σου έλεγα να αλλάξεις γνώμη τώρα και να μην πας στα πλοία τα αργήτικα κι ας λαχταράει η καρδιά σου. Και τότε ο Πρίαμος ο Θεόμορφος γυρνάει και απειλογέται. Θα την ακούσω την αρμίνια σου, καλή μου, τι ταιριάζεις στο Δία να σκόνουμε τα χέρια μας, μπας και μας συμπονέσει. Ως είπε τούτα την κελάρισα νερό γοργά προστάζει στα χέρια να του χύσει γάργαρο και εκείνη τρέχει δίπλα στο γέροντα σταμνή στα χέρια της κρατώντας και λεγένει. Και όπως ενύφτη από τη γυναίκα του την κούπα παίρνει και όρθιος στη μέση της αυλής προσεύκουνταν και στάλαζε στο χώμα στον ουρανό τα μάτια σκόνοντας και έτσι μιλάει και κράζει. «Πατέρα Δία, τρανέχια σύγκριτε που κυβερνάς την είδα». Σαν έρθος του Αχιλλέα συμπόνεση και αγάπη να βρω δώσ' μου και για σημάδι στείλε γρήγορο μαντατορά σου το όρνιο το πιο ακριβό σου με τη δύναμη την πιο τρανή να μου έρθει δεξιά μεριά πως πια τα μάτια μου το ειδούν για τα καράβια των Δαναών να φύγω ξέθαρο στον γόργαλο γατάδων. Είπε και ο Δίας ο Βαθιστόχαστος τον άκουσε που ευχήθη και αητό του στέλνει απ' τα πετούμενα το πιο που φανερώνει το θέλημά του μαύρο κι άρπαγο, το λένε και μαυρόρνιο και όσο φαρδιά είναι τα πορτόφυλλα, τα στέρια, τα δεμένα σε σπίτι μέσα ψιλοτάβανο βαρβά του νοικοκύρη τόσο απλωνόνταν και οι φτερούγες του και από το κάστρο απάνω δεξιά μεριά χειμώντας φάνηκε και εκείνοι σαν τον είδαν πήραν χαρά τρανή και γλύκαναν μέσα ολονότας πλάχνα. Με βιάση ανέβη τότε ο γέροντας στο αμάξι του και βγήκε περνώντας μέσα από την αυλόπορτα και το βουερό χαλιάτι. Ομπρός τραβούσε ο πολυκάτεχος ιδέος και τα μουλάρια που σέρναν το καρότσι γέντριζε και τα άλογα ξοπίσω κυβερνημένα από το γέροντα που εκράτα το μαστίγι γοργά μέσα από το κάστρο εδρόμιζαν. Κι όλοι οι ειδικοί με θρήνους τον ακλουθούσαν
λες και πήγαινε το χάρο να ανταμώσει. Μα από την πόλη ως κατηφόρησαν και πιάσαν πια τον κάμπο, οι άλλοι γαμπροί και γη πισόστρεψαν και διάγειραν στο κάστρο. Ωστόσο εκείνοι οι δυο σαμπρόβαλαν στον κάμπο, ο Μακροβίγλης ο Δίας τους είδε και συμπόνεσε το γέροντα θωρώντας και στον Ερμή γυρνώντας μίλησε τον ακριβό το γιο του. «Ερμή, πολύ αγαπάς και χαίρεσαι θνητούς να συντροφεύεις και όποιον σου αρέσει ακούς, στη γνώμη του με τα χαράς συγκλίνεις. Στα βαθουλά τα πλοία τα αργίτικα τον Πρίαμο τρέχα τώρα συνέβγαλε τον, έτσι που άλλος τους να μην τον νιώσει αργίτης και μήτε να τον δει στη στράτα του πριν φτάσει του Αχιλλέα». Είπε και ο Αργοφωνιάς τον άκουσε νευτής ο ψυχολάτης και δίχως άργητα στα πόδια του χρυσά περνάει σαντάλια, πανόρια αθάνατα που ανάλαφρα σαν την πνοή του ανέμου τον φέρναν πάνω από τις απέραντες στεριές και τα πελάγι. Και πήρε το ραβδί στο χέρι του που τον θνητών τα μάτια γητεύει σε όσους θέλει κλειώντας τα κι άλλους ξυπνά από τον ύπνο. Με αυτό και τότε ο τρανοδύναμος Αργοφωνιάς πετούσε και ο μπρος στην Τρία και στον Ελίσποντο σε λίγη ώρα φτάνει. Και κίνησε με αρχόν του μοιάζοντας η γιο, τα μάγουλά του μόλις που χνούδησαν, κοινιώτη του στην πιο γλυκιά της ώρα. Εκείνοι ωστόσο, απ' του ύλου ως πέρασαν το μέγα μνήμα δίπλα, τα λογατά τους και τις μούλες τους σταμάτησαν να πιούνε στον ποταμό, τι πια περίσευε στους κάμπους το σκοτάδι. Και ξαφνικά θωρεί που εσήμωνε και ξεχωρίζει ο κράχτης τον νέον Ερμή, και αυτής γυρίζοντας τον Πρίαμο συντυχαίνει. Έχε τον νου σπορά του δάρδανου, φρόνεση τώρα θέλει. Κάποιον θωρώ και λέω πως γρήγορα κομμάτια θα μας κάνει. Μονέ λαβιά σου και ας του δίνουμε παστάτια, για τα γόνα παρακαλώντας ας του πιάσουμε, πας και μας συμπονέσει. Είπε και ο νους του γέρο εσάστησε, τον έπιασε τρομάρα και ορθές οι τρίχες του σηκώθηκαν πας στο σκευρό κορμί του και στάθησα χαμένος. Ζήγωσε ο πρωτοκλέφτης τότε, στο γέροντα έδωσε το χέρι του, τον ρώτησε και του είπε. «Για πού, πατέρα, με τις μούλες σου τραβάς και τα λογά σου, μέσα στη νύχτα την αθάνατη που όλοι θνητοί κοιμούνται? Κι ουδέ καθόλου τους ανήμερους φοβήθηκες αργίτες, που οχτροί σου φοβεροί και αντίμαχοι γυρνούν στα μέρη ετούτα? Αν απ' αυτούς κανένας σε έβλεπε με τόσο βιός που σέρνεις, με στη γοργή νυχτιά την άφωτη, πώς θα σου ερχόταν τότε? Πιάνιος δεν είσαι εσύ, και γέροντας ο σύντροφός σου ετούτος, και δεν γλιτώνεται μανιάζοντας αν σας δειχτεί κανένας. Όμως κακό από με μισιάζεσαι, μον θα σε διαφεντέψω κι αν άλλο σου ριχτεί. Τον κύρι μου πολύ μου τον θυμίζεις». Και ο Θεοπρόσωπος ο γέροντας του απειλογήθη τότε. «Έτσι είναι αλήθεια αυτά, καλόπεδο, καθώς τα αναθυβάνεις. Μα ένας Θεός το χέρι του άπλωσε και τώρα πάνω Θεέ μου, που τέτοιο συνευγάλτη μου έπεψε να βγει μπροστά μου τώρα, στην ώρα πάνω μέτιο ανάρημα, μέτιο αρχοντήσιο δυόμα. Και ακόμα γνωστικά τα λόγια σου, καλό τύχη γονή σου». Και ο Αργοφωνιάς του απειλογήθηκε ενώ ο ψυχολάτης τότε. Τα πούπες δίχως άλλο γέροντα, σωστά και δίκαια είναι όλα, μονέλα τώρα δώσ' μου απόκριση και πες την πας αλήθεια. Το διαλεχτό σου βιός το αρίφνητο στα ξένα φευγατίζεις, σε ανθρώπους μακρινούς στον πόλεμο να μην τα χάσεις όλα. Για παρατάτε κιόλα σύψυχη της αγιαστρίας στο κάστρο, πάνω στο φόβο σας που εχάσατε τον πιο αντριωμένο τώρα, το γιο σου που στη μάχη ουτένας μας δεν τον περνούσε αργίτης. Και ο Θεοπρόσωπος ο γέροντας του απειλογήθη τότε. «Ποιος να σε τάχα εσύ, Αρχοντόπουλο, και ποιοι γονείς σου εσένα, που έτσι καλά του γιού μου του άμυρου τη μοίρα αναστορίζεις?» Και ο Αργοφωνιάς του απειλογήθηκε ο ψυχολάτης τότε. «Σε δοκιμή με βάζεις γέροντα, ρωτώντας για το γιο σου, το θείο τον Έκτορα. Τα μάτια μου στη Δοξανδρούσα μάχη συχνά τον είδαν, και όταν στρίμωχνε χαλνώντας τους αργίτες στα πλοία σημά και τους μακέλευε με μυτερό κοντάρι, και εμείς σαστίζαμε και στέκαμε. Την άβγουμε στη μάχη δεν άφηνε ο Αχιλλέας, χωλιάζοντας με τον υγειό του Ατρέα. Τι ένα καράβι εδώ μας έφερε, κι είμαι δικός του Ακράνης των Μυρμιδόνων φύτρα. Ο κύρις μου, Πολύχτορα τον λένε, έχει περίσει ο βιός, μα γέρασε πια τώρα σαν και σένα. Και γέννησε 6 γιους κι ολόστερον εμένα, και τον κλήρωσα ρίξαμε όλοι, εγώ είμαι πουλαχε να έρθω με τα φουσάτα. Και τώρα από τα καράβια κίνησα στον κάμπο, και άμα φέξει, Δαναή θα ανοίξουν πόλεμο στο κάστρο σα τρογύρα. Τι πια βαρέθηκαν να κάθονται, και ως λαχταρούν απάλε, πια δεν μπορούν οι βασιλιάδες μας να τους ανακρατήσουν. Και ο Θεοπρόσωπος ο γέροντας του απειλογήθη τότε. Αν του Αχιλλέα του αρχοντογέννη του λογέσαι ως λες Ακράνης, τη χάρη κάνε μου και εις τώρα μου σωστά την μπας αλήθεια. Ο γιος μου ακόμα τάχα κοίταται μπρος στα καράβια, ή κιόλα τον πέταξε ο Αχιλλέας στους σκύλους του, κοψίδια κάνοντάς τον.
Και ο αργοφωνιάς του απειλογήθηκε ενώ ψυχολάτης τότε. Δεν τον εφάγαν όχι γέροντα τα όρνια και σκύλια ακόμα. Πλάι στο Αχιλλέα την Πρύμνα ανέβλαβο σκύτεται ο γιος σου πάντα μες στο καλύβι. Μέρες 12 που κοίταται περάσαν και το κορμί του δεν εσάπησε και ουδέ και τα σκουλίκια τον έχουν φάει πόσους σκοτώνονται στον πόλεμο τους τρώνε. Απ' του ακριβού του ακράνιο λόγυρα το μνήμα δίχως πλάχνος τον σούρνει αλήθεια κάθε χάραμα σύνταση αυγή προβάλλει. Κακό κανένα όμως δεν του έκανε. Πηγαίνοντας κι αυτό σου θα το θαμάξεις που είναι ολόδροσος και γύρα του έχουν φύγει τα γέματα και μένει αμάλαγος και κλείσαν κι οι πληγές του που τόσες το κορμί του ρίχνοντας με το χαλκό του ανοίξαν. Έτσι γνιαζόνται οι τρισμακάρες στη θεή για τον γιο σου, ας είναι και νεκρός. Κατάκαρδα μαθές τον αγαπήσαν. Είπε και ο γέρος αναγάλιασε και απειλογιά του δίνει. Παιδί μου, δώρα στους αθάνατους καλώνε να χαρίζεις παράξια. Τους θεούς δεν ξέχασε στον Όλυμπο που ζούνε και ο γιος μου, γιο ποτέ αναξιώθηκα, στο αρχοντικό του μέσα. Και τώρα αυτοί του το θυμήθηκαν κι ας είναι πεθαμένος. Μονέλα, τούτη την πανέμορφη δέξου από μένα κούπα και γίνε μου σκεπός κι οδήγαμε με τον Θεόν τη χάρη ως του Αχιλλέα να φτάσω απείραχτος και να μπω το καλύβι. Και ο αργοφωνιάς του απειλογήθηκε ενώ ψυχολάτης τότε. Σε πειρασμό με βάζεις γέροντα, τον νιόν εμένα. Ωστόσο του κάκου πολεμάς και σπρώχνεις με τα δώρα να σου πάρω κρυφά από τον Αχιλλέα. Τον ντρέπουμε περίσσια και φοβούμε να πάρω από δικά του γρήγορα μην έβγει σε κακό μου. Ωστόσο εγώ θα σε συντρόφευα και στο ακουσμένο το Άργος με την καρδιά μου σε πλεούμενο για και πεζός μαζί σου και θα βλέπε τι αξίζω αν τούρχονταν να σου ριχτεί κανένας. Αυτά είπε ο Ερμής και αμέσως πήδηξε πας στο ζεμένο αμάξι και δίχως άργητα τα νιόλουρα και το μαστίγι αρπάζει και τα μουλάρια και τα λόγατα πέρφανη ορμή γιομίζει. Μα σύντας πια στους πύργους έφτασαν των πλοίων και στο χαντάκι, στην ώρα πάνω που οι βαρδιάτορες το δείπνο του συντάζαν, σε όλων τα μάτια πάνω εστάλαξεν ο ψυχολάτης ύπνο. Και όπως ανοίγει τις καστρόπορτες, τα μάνταλα τραβώντας, μπάζει τον Πρίαμο ευθύς και πίσω του το αμάξι με τα δώρα. Και σύντας του Αχιλλέα το ορθόψιλο καλύβι ομρός εφτάσαν, που οι μυρμηδόνες για το ρίγα τους από κορμούς κομμένους ελάτου είχαν στελιώσει, έριξαν και στέγαση από πάνω τριφύλια φουντωτά σοριάζοντας κομμένα από λιβάδι. Και γύρε φτιάσαν για το ρίγα τους με σταυρωτά παλούκια μεγάλη αυλή. Και σφάλνα η πόρτα του με έναν μονάχα σύρτη ελάτινο που τρεις παιδεύουνταν αρχίτες να τον σπρώξουν και τρεις ξανά το μέγα μάνταλο να ανοίξουν της πόρτας. Μόνο ο Αχιλλέας και δίχως βοήθηση τον έσπρωχνε μονάχος. Όμως ο Ερμής το γέροντα άνοιξε ενώ πρωτοκλέφτης τότε. Και ως του γοργού Αχιλλέα συνέμβασε τα πλούσια δώρα μέσα, στο χώμα από το αμάξι επίδειξε και αυτά του συντυχαίνει. Αθάνατος λογέ με γέροντα Θεός μαζί σου που ήρθα. Ο Ερμής, σταλμένο με έχει ο κύρις μου να σου σταθώ στη στράτα. Ωστόσο φεύγω εγώ, δεν θα ήθελα να αντικριστώ στα μάτια με του Πηλέα το γιο, τι αθάνατος Θεός πρέπει δεν είναι έτσι να δείχνει πια ολοφάνερα σε έναν θνητόν αγάπη. Μα εσύ σαμπείς από τα γόνατα τον Αχιλλέα να πιάσεις και στον πατέρα και στη μάνα του την όμορφο μαλούσα να τον ξορκίσεις και στο τέκνο του να μαλακώσει η οργή του. Αυτά είπε ο Ερμής και αυτή στον Όλυμπο τον αψηλό μισεύει. Και ο Πρίαμος τότε από το αμάξι του πηδάει στο χώμα κάτω και έμεινε ο Ιδαίος εκεί προσμένοντας και είχε το νου μη φύγουν τάτια κοιμούλες τους. Και ο γέροντας γραμμή τραβάει στο σπίτι εκεί που ο Αχιλλέας ο αρχοντογέννητος βρισκόταν και τον βλέπει μπροστά του. Οι σύντροφοί του απόμακρα καθόνταν. Δυο μονάχα τρογύρα τον γνιαζόνταν, ο Άλκημος, ο γάβρος πολεμάρχος και ο ψυχωμένος αυτομέδοντας. Τι ό,τι είχε εξετελέψει που τρώγε και έπινε και στέκουνταν πλάι το τραπέζι ακόμα. Και μπαίνει ο Μέγας Πρίαμος άνιωστος, τον Αχιλλέα ζυγώνει, τα δυο του πιάνει αμέσως γόνατα και τα αντροφώνα χέρια, τα φοβερά θηλή που του είχαν πολλούς υγιούς σκοτώσει. Σε συφορά βαριά πώς έπεσε κανείς που τύχει κάποιον να έχει σκοτώσει μέσα στον τόπο του και σε άλλες χώρες φτάνει σε πλούσιο αρχόν του σπίτι και όλοι τους σαστίζουν που τον βλέπουν. Παρόμοια και ο Αχιλλέας εσάστησε να ειδεί τον Πρίαμο ομρός του. Σαστίσαν γύρα του και οι σύντροφοι και ο ένας τον άλλο εθώρουν. Και ο Πρίαμος τότε τέτοια αρχήνησε να λέει παρακαλώντας. Βάλε στο νου Αχιλλέα θεόμορφε τον κύρι το δικό σου. Ενώ χαιρούμαστε στην τέλειωση των γερατιών των έρμων. Μπορεί και αυτός από τους γειτόνους του να τυραννιέται γύρα κι ούτε από το κακό και από το άδικο διαφεντευτεί δεν έχει. Μα εκείνος ζωντανός ακούγοντας πως είσαι αναγαλιάζει βαθιά στα φρένα και νυχτό ημέρα τον δυναμώνει η ελπίδα τον ακριβό του γιο πως κάποτε θα ειδεί από την Τρία να γέρνει. Μα εγώ ο Τρισάμυρος που αξιώθηκα τους γιους τους πιο αντριωμένους στην Τρία να κάνω την απλόχωρη και δεν μου απόμεινε ένας.
Είχα 50 γιους αν έφτασαν οι αργίτες εδώ πέρα. Οι 19 από την ίδια βγήκανε κοιλιά. Τους άλλους όλους μες στο παλάτι μου τους γέννησαν άλλες γυναίκες που είχα. Οι πιο πολλοί από τον Άρη χάθηκαν τον Άγριο και τον έναν ξεχωριστό που μου παράστηκε την Τρία και εμάς τους ίδιους, την πατρική του γιος διαφέντευε, τον σκότωσες πριν λίγες μέρες, τον Έκτορα. Για χάρη του στα πλοία σας φτάνω τώρα να τον λυτρώσω με την άμετρη την ξαγορά που φέρνω. Έλα, σεβάσου τους αθάνατους, συμπόνεσαι και μένα, τον γύρισε ο Αχιλέα θυμάμενος. Ποιο αξίζω εγώ συμπόνια? Τι εβάσταξα, ότι δεν εβάστηξε κανείς θνητός στον κόσμο του ανδρούς που τους υγιούς μου εσκότωσε το χέρι να φιλήσω. Είπε και τον γαϊμό του εφούντωσε για το δικό του κύρι και σπρώξε ανάλαφρα το γέροντα το χέρι πιάνοντάς του. Μαζί τους έπνιξαν οι θύμησες τον έναν του αντριωμένου του Εκτόρου και έκλαιγεν οσούρνονταν προς του Αχιλέα τα πόδια. Θρυνούσε και ο Αχιλέας τον γύρι του θυμάμενος και πότε τον Πάτροκλο και ως πέρα οι θρύνοι τους γιομίζαν το καλύβι. Μα σύντας ο Αχιλέας εχόρτασεν ο αρχοντικός το κλάμα και ο πόθος από τα σπλάχνα του έφυγε και από τα γόνατά του πετάχτη από το θρονί και ανάσκωσε το γέροντα από το χέρι ψυχοπονώντας τον για το άσπρο του κεφάλι τα άσπρα γένια και κραζοντάς τον με ανεμάρπαστα του συντυχαίνη λόγια. «Α, μοίρε εσύ και που ποτίστηκες πικρά φαρμάκια τόσα! Μονάχος να'ρθεις πως το βάσταξες στα αργήτικα καράβια τον άντρα να αντικρίσεις που άμετρους και ψυχωμένους γιους σου σου χάλασα! Καρδιά από σίδερο στα στήθια αλήθεια κλείνεις!» Μονέλα στο θρονίγια κάθισε και τους καημούς μας όλους να γαλινέψουν να σ' αφήσουμε κι ας καίγεται η καρδιά μας. Όχι, δεν βγαίνει τίποτα όφελος από το φρικτό το κλάμα. Τέτοια οι θεοί μαθές τους άμυρους θνητούς εκλώσαν μοίρα να ζουν με πίκρες και με βάσανα κι αυτοί περνούν ανέργοι. Μπροστά στου δία την πόρτα βρίσκονται στημένα δυο πιθάρια να έχει να δίνει τόνα βάσανα το άλλο αγαθά γεμάτο. Κι αν δώσει ο Δίας ο κεραυνόχαρος μαζί απ' τα δυο σε κάποιον, πότε λαχαίνει τούτος βάσανα, πότε χαρές μεγάλες. Μα απ' τα κακά μονάχα αν του δώσε, τον πνίγει κατά φρόνια, τον κυνηγάει λιμάγρα βάσταχτη στην Άγια Γη απάνω και τριγυρνάει για απ' τους αθάνατους και απ' τους θνητούς διωγμένος. Έτσι θεοί απ' τα γεννητάτα του και στον Πηλέα χαρίσαν δώρα μεγάλα και ξεχώριζε μες τους ανθρώπους όλους σε πλούτη και αγαθά και αφέντευε στους μυρμηδόνες μέσα και μια θεά για να έχει του δωκαν θνητός κι ας ήταν τέρι. Όμως ο Δίας με δίχως βάσανα δεν άφησε και τούτον. Γιου στο παλάτι του δε γέννησε του θρόνου κληρονόμους. Έναν υιό μονάχα αξιώθηκε λιγόχρονο που μήτε καντόρα που γερνά τον γνιάζομαι και απ' την πατρίδα Λάργα κάθουμε εδώ στην Δρία τα τέκνα σου να τυρανώ και σένα. Και εσύ πιο πριν ακούμε γέροντα χεράμενος περνούσες και από όσου ζουν στη Λέσβο ανάμεσα στου Μάκαρα τη χώρα και στη Φρυγία και στον απέραντον Ελίσποντο από πάνω δε σε νικούσε ουτένας γέροντας σε γιους και πλούτη λένε. Μα απ' τη στιγμή θεοί που σε έριξαν σε τέτοιο κακό μια ώρα γύρω από το κάστρο δε σου απόλυψαν οι σκοτωμίκοι μάχες. Υπομονέψου ωστόσο, αδιάκοπα μη δέρνεσαι του κάκου. Δεν βγαίνει από τη λύπη τίποτα. Το γιο σου δε γυρίζεις πίσω ξανά. Πιο πριν να πάντεχε κι άλλο κακό να σε έβρει. Και ο θεοπρόσωπος ο γέροντας απειλογήθη τότε. Μη μου ζητάς αρχοντογέννητε να κάτσω. Ακόμα ο γιος μου παραρριγμένος κάπου κοίταται μες στο καλύβι. Αχ, έλα, για λύτρωσέ τον, με τα μάτια μου να τον ειδώ και δέξου την πλούσια ξαγορά που φέρνουμε. Για και χαρά σου, πάρτι. Κι έτσι να γύρεις την πατρίδα σου γερός, αφού με αφήκες και μένα ζωντανό, να χαίρουμε του ηλιού το φως ακόμα. Τότε ο Αχιλέας, ο γοργοπόδαρος, ταυροκοιτώντας, τούπε. Μη με φουρκίζεις τώρα, γέροντα, το έχω κι εγώ στο νου μου να σου λυτρώσω πια τον Έκτορα. Τι ήρθα από το Δία Μηνύτρα η ίδια η μητέρα μου του γέροντα της θάλασσας η κόρη. Κι εγώ το νιώθω πρία με σίγουρα το νου μου δεν ξεφεύγει. Κάποιος θεός εδώ πως έφερε στα αργήτικα καράβια. Τι άλλος κανείς ως τα λιμέρια μας δεν θα βαστούσε να έρθει κι ας ήταν νιός. Οι φυλακάτορες θα τον εβλέπαν. Κι ούτε το σύρτη από την πόρτα μου εύκολα μπορούσε να κουνήσει. Γι' αυτό τα φρένα μες στον πόνο μου μη μου ταράζεις τώρα και σένα από το καλύβι γέροντα τον ίδιο μην πετάξω κι ας είσαι ηκέτης μου το θέλημα του Δία πατώντας έτσι. Είπε και ο γέροντας φοβήθηκε και υπάκουσε στο λόγο. Τότε ο Αχιλέας σαλιώντας πήδηξε κι όξω από την πόρτα ευγήκε όχι μονάχος του. Τον Άλκημο πήρε μαζί του ακόμα και τον Ανδρόκαρδο Αυτομέδοντα τους δυο πιστούς συντρόφους που από τον καιρό που εχάθη ο Πάτροκλος πιο από όλους αγαπούσε.
Και πιάνουν τότε οι τρεις κετάλογα, ξεζεύουν και τις μούλες και ως φέραν μέσα το βροντόφωνο του γέροντα διαλάλη να κάτσει σε σκαμνί τον έβαλαν. Και από το στέριο κάρο το βιός ξεφόρτωσαν το αρίφνητο την ξαγορά του Εχτόρου και αφήκαν μόνο ένα καλόφαντο πανί και δυο κυλίμια να είναι ο νεκρός ώστε τον έπαιρναν να φύγουν σκεπασμένος. Μετά τις σκλάβες όξο εφώναξε και λέει να τον ασκώσουν πέρα μακριά και αφού τον λούσουνε να τον αλείψουν μοίρα. Τι αλλιώς το γιο του ο Πρίαμος βλέποντας μπορούσε στον καημό του να αφήσει να ξεσπάσει πίκρα του και αν θύμωνε ο Αχιλλέας θα τον εσκότωνε το θέλημα του Δία πατώντας έτσι. Και όσοι γυναίκες τον απόλουσαν και τον αλείψαν μοίρα και γύρα το χιτόνα τούβαλαν και το όμορφο κυλίμι, πήρε ο Αχιλλέας και τον απίθωσε στο στρώμα πάνω ατός του και οι σύντροφοί του τον εσήκωσαν στο τορνευτό καρότσι. Τότε ο Αχιλλέας θρηνώντας έκραξε το σύντροφό του και είπε: «Μη μου χωλιάζεις, όχι Πάτροκλε, θα μάθεις και στον Άδη, το θείο τον Έκτορα πως λύτρωσα και δίνω πίσω. Τι όσα μου έδωσε ο Κύρης του για αντίμεμα του πεταμού δεν είναι. Και εσύ από αυτά θα πάρεις, έννοια σου το μερτικό που πρέπει». Είπε ο Αχιλλέας ο αρχοντογέννητος και στο καλύβι πίσω μπαίνοντας κάθισε στο ριόπλουμο θρονί που πριν καθόταν στον τοίχο αντίκρα και έτσι εμίλησε στο γέροντα γυρνώντας: «Ο γιος σου Πρίαμε πια λυτρώθηκε, το θέλημα σου εγίνει και απά στο στρώμα τώρα κοίταται. Θα τον είδεις κι ατός σου ευθύς ως φέξη, κουβαλώντας τον. Καιρός για δείπνο τώρα». Κι νιώβει ακόμα η καλοπλέξου διστερνά να φάει θυμήθη που 12 παιδιά της έχασε στο αρχοντικό της μέσα, γιους 6 στον ανθό της νιώτης τους και θυγατέρες 6. Τους γιους ο Απόλλωνας τους σκότωσε με το αργυρό δοξάρι θυμώνοντας τις νιώβεις και Άρτεμη τις κόρες η δοξεύτρα με τη λιτότη ροδομάγουλη καθώς συνεριζόταν τάχα παιδιά πολλά πως γέννησε και δυο η λιτό μονάχα. Όμως εκείνοι δυο κι ας ήτανε τις τα σκοτώσαν όλα. Μέρες 9 κοιτώνταν στο αίμα τους κι ουτένας δεν βρισκόταν για να τα θάψει τι είχε γύρω τους τον κόσμο Δίας πετρώσει. Τέλος τις 10 πάνω τάθαψαν για θάνατη του Ολύμπου. Κι αυτή να κλαίει σαν πια κουράστηκε, στερνά να φάει θυμήθη. Τώρα σε βράχια κάπου ανάμεσα σε απάτητα φαράγγια, στη Σύπηλο, που λένε πως διάλεξαν οι αθάνατες νεράιδες να έχουν λιμέρι και χορεύουνε στον αχελό οτρογύρα, κλωσάει τους πόνους τους θεόσταλτους κι ας έχει γίνει πέτρα. Ομπρός λοιπόν, σεβάσμιε γέροντα, και εμείς να φάμε τώρα και έχεις καιρό να κλάψεις έπειτα τον ακριβό το γιο σου, στο κάστρο θα τον πάσεις. Κλάματα πολλά στα αλήθεια αξίζει. Είπε ο Αχιλλέας και εσβέλτος πήδηξε και αρνή κατάσπρος φάζη. Κι οι σύντροφοί του ευθύς που τόγδαραν το γνιάστηκαν ως πρέπει, το λιάνισαν μετά και πέρασαν στις σούβλες τα κομμάτια και ως τη φωτιά με τέχνη τάψισαν τα αποτραβήξαν όλα. Τότε ο αυτομέδοντας με σε όμορφα πανέρια στο τραπέζι ψωμί μοιράζει και ο πανέμνοστος γιος του Πηλέα το κρέας. Κι έτσι πια εκείνοι ομπρός τους στα έτοιμα φαγιά τα χέρια απλώσαν και σύντας του πιωτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο να καμαρώνει ο Πρίαμος άρχισε τον Αχιλλέα θωρώντας πόσο τρανός φαινόταν και όμορφος με τους θεούς παρόμοιος. Ωστόσο και ο Αχιλλέας καμάρωνε το γέροντα αντικρή του το αρχοντικό του θόρυ βλέποντας το λόγο του γρικώντας. Μα πια σα χόρτασαν θαμάζοντας ο ένας τον άλλο πρώτος ο Πρίαμος πήρε ο θεοπρόσωπος και αρχίνησε να λέει: «Βάλε με τώρα, αρχοντογέννητε, να γύρω σε κλινάρι, καιρό μη χάνεις τον ολόγλυκο τον ύπνο να χαρούμε. Τη μάτι ακόμα εγώ δε σφάλιξα στα βλέφαρα από κάτω, από την ώρα που τα χέρια σου νεκρό το γιο μου ρίξαν, μόνο όλο κλαίω και τα φαρμάκια μου τα μύρια να χαράζω, με στη φραγμένη αυλή μου οσχίτουμε στη λάσπη κυλισμένος. Μα τώρα και κρασί κατέβασα φλογάτο από το λαιμό μου και ψωμί γεύτηκα. Πρωτύτερα θροφή δεν είχα αγγίξει». Αυτά είπε και ο Αχιλλέας τους σύντροφους προστάζει και τις δούλες στο σκεπαστό να στρώσουν γρήγορα και βυσινιά να βάλουν όρια στροσίδια και από πάνω τους να πλώσουν ανδρομίδες και ακόμα και σγουρές για σκέπασμα φλοκάτες από πάνω. Και εκείνες βγήκαν από την κάμαρα με τα δαδιά στα χέρια και γρήγορα με βιάσιος δούλευαν τους στρώσαν δυο κλινάρια. Τότε ο Αχιλλέας ο γοργοπόδαρος πειράζοντας τον είπε: «Γέροντα, απόξω τώρα πλάγιασε, κανείς τυχόν αργήτης, μη φτάσει εδώ από τους πρωτόγερους που κάθε τόσο ερχόνται μαζί να βουλευτούμε θέλοντας σε αρχόν τους ως ταιριάζει. Κανείς τους αν σε ειδεί στην άφωτη γοργή νυχτιά να τρέξει μπορεί του ρίγα του Αγαμέμνονα με μιας να το προκάνει και έτσι το γιος ως να λυτρώσουμε πολύς καιρός περάσει. Μονέλα τώρα, δώσ' μου απόκριση και πες την πας αλήθεια. Σαν πόσες μέρες θες για του Έκτορα του αρχοντικού το ξόδι για να μην πω κι εγώ στον πόλεμο και να κρατώ τα σχέρι». Και ο θεοπρόσωπος ο γέροντας του απειλογήθη τότε: «Αν να με αφήσεις θες τον Έκτορα τον Ανδριανό να θάψω, αυτό Αχιλλέα να κάνεις κι άμετρη θα σου χρωστούσα χάρη.
Κλεισμένοι στο καστρί βρισκόμαστε, το ξέρεις, κι είναι αλάργα τα ξύλα από το βουνό να φέρουμε, κι οι τρόες δηλιούν περίσσια. Μέρες 9 μες στο παλάτι μου θα τον μυρολογούμε, στις 10 πάνω θα τον θάψουμε κι η μακαριά θα γίνει, μετά στις 11 από πάνω του θα σκώσουμε μνημούρι και πια στις 12 στον πόλεμο θα μπούμε, αν είναι ανάγκη. Και τότε ο αρχοντικός Γοργόποδος του μίλησε Αχιλλέας, και τούτα θα σου γίνουν γέροντα καθώς τα θέλεις τώρα, θα ορίσω να σκολάσει ο πόλεμος όσον καιρό γυρεύεις. Αυτά είπε και έπιασε το γέροντα στο χέρι το δεξιό του πάστον αρμό, καμιά στα σπλάχνα του μην έχει πια τρομάρα. Έτσι σε λίγο στον αυλόγυρο γυμώνουσαν εκείνοι, ο Ιεροπρίαμος και ο Διαλάλης του, οι δυο τους μυαλωμένοι. Κοιμόταν και ο Αχιλλέας στο στέριο του μέσα βαθιά καλύβι, και δίπλα του είχε η Ροδομάγουλη ξαπλώσει Βρυσοπούλα. Οι άλλοι θνητοί καστροπολέμαρχοι και αθάνατοι εκοιμώνταν ολονυχτής, από τον ολόγλυκο τον ύπνο δαμασμένοι. Μονάχα τον Ερμή δεν έπιανε τον πρωτοκλέφτη ο ύπνος, και μέσα στο νου του στριφογύριζε το πώς θα ξεμακρύνει το βασιλιά τον Πρίαμο απ' τα Άρμενα κρυφά από τους θυροκράτες. Τρέχει και στέκεται από πάνω του, και αυτά του λέει τα λόγια. Κακό δε βάζει ο νους σου γέροντα, κι έτσι κοιμάσαι ανέγνιος μες στους αντίμαχους, απείραχτο μια και ο Αχιλλέας αφήκε. Το γιο σου τώρα κι ανελήτρωσες με τα πολλά σου δώρα, όμως η γη σου λέω που απόμειναν για τη ζωή σου εσένα τριπλά θα δώσουν ο Αγαμέμνονας, ο γιος του Ατρέα, σα μάθει εδώ πως βρίσκεσαι και αντάμα του το μάθουν κι άλλοι αργίτες. Είπε και ο γέροντας σε τρόμαξε και ξύπνησε τον κράχτη, και ο Ερμής τις μούλες και τα λόγατά του ζεύει, και με βιάση μέσα από τα σκέρι τους διαπέρασε και ουδέ ψυχή τους είδε. Μα σύντας φτάσαν στο οριορέματου του ποταμού το Διάβα, στου πολυστρόβιλου του Σκάμανδρου που είχε γεννήσει ο Δίας, ο Ερμής για τον τρανό τον Όλυμπο ξανακινάει και φεύγει. Κι ως φάνη απαστηγής απλώνοντας η αυγή κροκομαντούσα, εκείνη προς το κάστρο τάλογα με στεναγμούς και θρήνους κεντούσαν. Το νεκρό τον έσαιρναν οι μούλες, και κανένας πριν άλλος άντρας για ομορφόζων η γυναίκα δεν τους είδε, εξών από την Κασάνδρα που έμοιαζε με τη χρυσή Αφροδίτη. Και ως είχε ανέβει απ' στα Πέργαμα, στο μάξι ορθό να στέκει, τον ακριβό της κύριε ξέκρινε μαζί και το Διαλάλη. Και ως είδε τον νεκρό να κοίταται στο κάρο με τις μούλες, σέρνει τρανή φωνή σκληρίζοντας σε όλο το κάστρο γύρα. Ελάτε, Τρώες και Τροαδίτησες, τον Έκτορα να ειδείτε, που άλλες φορές αναγκαλιάζατε, σαν γύριζε από τη μάχη γερός. Τι αλήθεια κι ήταν σε όλους μας η πιο τρανή αναγκάλια. Αυτά είπε και κανείς δεν έμεινε, μήτε άνδρας μες στο κάστρο, μήτε γυναίκα, τι ανεβάσταχτος τους έπνιγε όλους πόνος. Στις πόρτες έσμιξαν το γέροντα με το νεκρό που ερχόταν. Για από όλους πρώτες η γυναίκα του και η σεβαστή του η μάνα σειρωμαδιούνταν στο καλότροχο χυμίζοντας καρότσι για να κρατούσαν το κεφάλι του και όλοι εθρηνούσαν γύρω. Και όλη τη μέρα αυτή θα δέρνονταν ως να βουτήξει ο γύλιος, χύνοντας δάκρυα για τον Έκτορα στο καστροπόρτι απόξω, αν από το αμάξι απάνω ο γέροντας δε φώναζε στον κόσμο. Στις μούλες να διαβούν ανοίξετε, και σαν τον κουβαλήσω στο σπίτι μέσα να χορτάσετε μπορείτε τότε θρήνο. Είπε και εκείνοι παραμέρισαν για να διαβεί τα μάξι. Και αφού τον πάσαν μες στο σπίτι του το ξακουστό, τον βάλαν πας σε κλινάρι και του αράδισαν τραγουδιστάδες δίπλα το μυρολόι που πρώτοι αρχίνιζαν και το θλιφτό σκοπό τους μυρολογούσαν και αποκρίνονταν με κλάματα οι γυναίκες. Πρώτοι αντρομάχοι χιονοβράχιον οικινάει το μυρολόγι, κρατώντας το κεφάλι του Έκτορα του αντροφωνιά στα χέρια. «Άντρα μου, εχάθεις παστανιάτα σου και μένα αφήνεις χείρα στο σπίτι μέσα, κι είναι ανήλικο μικρό παιδάκι ο γιος μας, που η δόλια εσύ κι εγώ γεννήσαμε, κι ουδέ που θα προφτάσει να μας τρανέψει, λέω. Πρωτήτερα σιθέμελο το κάστρο θα πατηθεί, τι αλήθεια χάθηκες εσύ ο διαφεντευτής του, που τις σεμνές γυναίκες γλίτωνες και τα μωρά παιδιά τους. Σε λίγο τούτες μέσα στάρμενα τα βαθουλά μισεύουν, το ίδιο κι εγώ. Και εσύ για αντάμα μου θα ταξιδέψεις γέ μου, και εκεί να κάνεις θα σε βάζουνε δουλειές ατέριαστές σου, μοχτώντας προς τη αφέντη ανήμερο, για θα σε αρπάξει κάποιος από τους αργίτες και από τους πύργους μας θα σε γκρεμίσει αλή μου όλο θυμό που ο Μέγας Έκτορας του σκότωσε για αδέρφη, για γιο, για κύρι. Τι την άμετρη τη γη περίσσια αργίτες έχουν δαγκάσει κατ' από του Έκτορα τα χέρια αλήθεια ως τώρα. Δεν ήταν μαλακός ο κύρις σου στην άγρια μέσα μάχη. Γι' αυτό χτυπιέ το κόσμο σύψυχο στο κάστρο τώρα ολούθε. Και στους γονιούς σου πένθος, Έκτορα και κλάματα χαρίζεις, όμως εμένα από όλους πότισες το πιο πικρό φαρμάκι. Τι από το στρώμα σου πεθαίνοντας δε μου άπλωσες τα χέρια, κι ούτε καμιά από το στόμα σου άκουσα παρηγοριάς κουβέντα, μέρα και νύχτα εγώ στους θρήνους μου να την κράτω στο νου μου. Τέτοια θρηνώντας έλεγε και έκλαιγαν μαζί της και οι γυναίκες. Και κάτι ανάμεσό τους κίνησε πικρό το μυρολόγι.
Έκτορε, εσύ που από όλους πιότερο τους γιους μου σε αγαπούσα, όσο μου εζούσες πριν, οι αθάνατοι σου είχαν περίσσια αγάπη. Όμως και τώρα, λέω, σε γνιάστηκαν κι ας είσαι σκοτωμένος. Τους άλλους ο Αχιλλέας ο γρήγορος ανέπιανε τους γιους μου, πέρα από τη θάλασσα την άκαρπη στην Ήμβρο τους πουλούσε, στη Σαμοθράκη, στην Ολόησιο την καταχνιασμένη λίμνο. Όμως εσένα σε θανάτωσε με το μακρύ κοντάρι κι όλο το μνήμα γύρω σέσουρνε του ακράνητου που του είχε σκοτώσει εσύ. Μα κι έτσι ο Πάτροκλος δεν αναστήθηκε, όχι. Και τώρα ο Λόδρος στο σπίτι σου μου κοίτεσαι, πριν λίγο σαν να σκοτώθεις, λες κι ο Απόλλωνας ο Ασημοδοξαράτος με τις απώνετες σαγίτες τους έχει απαλά σκοτώσει. Έτσι τον έκλαιε κι όλη η γύρα της Αλάγιας τα εθρηνούσαν. Η Ελένη ανάμεσό τους κίνησε στερνή το μυρολόγι. Έχτορε εσύ που απ' τα αντραδέρφια μου πιο απ' όλους αγαπούσα, άντρας μου πάρεις ο πεντάμορφος λογέτε, που εδώ πέρα με έχει φερμένη, αχ και να πέθαινα πριν γίνουν όλα ετούτα. 20 χρόνια κι όλα εδιάβηκαν από τη μαύρη μέρα που έφυγα εκείθε και παράτησα τη γη την πατρική μου, κι όμως πικρό σου εγώ δεν άκουσα μήτε άσχημό σου λόγο. Κι άλλος τυχόν μαζί μου αντάβαζε στο σπίτι για κουνιάδα, για ανδράδερφος, για συνυφάδα μου μαθές οριομαντούσα, για υπεθερά, τη σαν πατέρα μου γλυκός ο πεθερός μου. Εσύ μιλώντας τον αμπόδιζες, του γύριζες τη γνώμη με την περίσσια καλοσύνη σου με τα γλυκά σου λόγια. Γι' αυτό και εσένα τώρα λάρωτα και μένα κλαίω την έρμη. Τι πια στην τρία κανείς δεν έμεινε να θέλει το καλό μου, μήτε να δείχνει μου συμπόνεση. Με συγχαθήκαν όλοι. Τέτοια θρηνώντας έλεε και έκλαιγε και ο κόσμος όλος γύρα. Και τότε ο Γεροπρίαμος μίλησε γυρνώντας το λαό του. Ομπρός οι Τροές να κουβαλήσετε στο κάστρο εδώ τα ξύλα και μη φοβάστε να σας στήσουνε κρυφό καρτέρι αργίτες. Τι όσο ο Αχιλλέας με ξεπροβόδιζε από τα πλοία, μου το είπε πριν ξημερώσουν μέρες 12 πως δεν θα μας χτυπήσουν. Είπε και εκείνοι αυτοί στα κάρα τους βόδια και μούλες ζεύουν και δίχως άργητα μαζεύονται μετά μπροστά από το κάστρο. Μέρες 9 περνούν και αρρύφνη τα φορτώματα σωριάζαν. Κι όντας τις 10 πάνω επρόβαλεν η αυγή η λαμπροφωτούσα, τον αντριωμένο ευγάζαν έκτορα με θρήνους και στα ξύλα ψηλά από πάνω τον απίθωσαν και αυτής φωτιά του εβάλαν. Κι η αυγή σαφάνη πουρνογέννητη και ρόδο δαχτυλάτη, τρογύρα από την πυρά εμαζόχτηκαν του ξακουσμένου εχτόρου ο κόσμος όλος. Κι όσοι συνάχτηκαν και όλοι μαζί βρεθήκαν, πήραν και σβήσαν με φλογόμαυρο κρασί τη θράκα πρώτα από μια άκρη ως άλλη, ως που φτάσε τη πυρκαγιά στη λύσα. Μετά μαζέψαν τα σπραγόκαλα τα αδέρφια και οι συντρόφοι θρηνώντας, και έτρεχαν τα κλάματα στα μάγουλά τους βρύση. Κι ως τα συνάξαν, σε κατάχρηση τα βάλαν μέσα θήκη, με βυσινή απαλό περίγυρα σκουτί σκεπάζοντάς τα και σε ανοιγμένο λακοτάχωσαν με βιάση και από πάνω με πέτρες κλειδωτές τον έστρωσαν μεγάλες πέρα ως πέρα. Και βιαστικά το χώμα εσώρωσαν και γύρα εστίναν βάρδιες μην τύχει πριν και πέσουν πάνω τους οι αργίτες οι αντριωμένοι. Και ως πια ψηλά το χώμα εσώρωσαν γύρουν και φεύγουν πίσω. Μετά σε πλούσιες τάβλες έτρωγαν μετάξι συναγμένοι μέσα στου Πρίαμου του τρισεύγενου ρηγάρχη το παλάτι. Έτσι τον έθαψαν τον Έκτορα, το γάβρο αλογομάχο.